Ο κύριος Πατσιλινάκος, Τάσος Πατσιλινάκος, εμπορικός διευθυντής Internet Mobile Cloud της Endersoft. Ανέβηκατε. Ωραία. Λοιπόν, προς μεγάλη χαρά της Cosmote, της Vodafone και των υπόλοιπων εταιριών κινητής τηλεφωνίας, είναι γνωστό ότι οι χρήστες mobile των επιχειρήσεων πια είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που κάθονται πίσω από ένα desktop και δουλεύουν. Και μάλιστα στην Ελλάδα υπάρχει και το εξής παράξενο, μάλλον δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσιολογικό. Όλες οι εταιρείες, όπως γνωρίζετε, έχουν κάνει μειώσεις στο προσωπικό. Ωστόσο, όμως, το ποσοστό των ανθρώπων και των εργαζομένων που βγαίνουν έξω για να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν παλιά. Με λίγα λόγια, παντού υπάρχει η διαταγή που λέει πουλάτε γιατί χανόμαστε ή σπράξτε γιατί χανόμαστε. Άρα λοιπόν έχει φύγει το πεδίο μάχης από μέσα στην εταιρεία και έχει πάει έξω. Η τεχνολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για mobile B2B εφαρμογές. Δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχουν κάποιες τάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να έχουν τεχνολογία αιχμής. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογές mobile B2B και να είναι απλά ένα κέλυφος, κάτι το οποίο είναι plugin, το κατεβάζεις κάπου, το κάνεις download και μπορεί αυτόματα να σου προβάλλει όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες που έχεις στήσει εσύ πίσω στον back office σου. Άρα, λοιπόν, όταν μιλάμε για mobile B2B, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα κανάλι που μας βγάζει προς τα έξω, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι ενταγμένο μέσα στη διαδικασία της επιχείρησης. Είναι μέσα στην εμπορική πολιτική, στην πολιτική προσέγγιση των πελατών, στην πιστωτική πολιτική και ένα κάρο άλλες διαδικασίες που ανάλογα για το τι συζητάμε θα πρέπει να το δούμε. Οι τάσεις είναι γνωστές. Ένας καινούριος χώρος είναι τα social media, τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουμε απ' έξω όταν μιλάμε γενικά με την επαφή μας με τους πελάτες. Τα υπόλοιπα τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, οπότε θα τα περάσω γρήγορα. Εμάς πάντως το mobile το θεωρούμε ότι είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας εξωστρέφειας, δηλαδή αν θέλουμε να δούμε σήμερα η εταιρεία μας με τι έρχεται με επαφή με τον έξω κόσμο, το ένα κομμάτι είναι οι πολιτές μας. Έτσι, άρα λοιπόν θα πρέπει να οργανώσουμε και να αυτοματοποιήσουμε πάρα πολύ καλά το κομμάτι του SFA με όλες τις διαδικασίες που έχουμε και μάλιστα με διαδικασίες πολύ περισσότερες από ό,τι παλιά. Γιατί τώρα πια το να καταχωρήσουμε μια παραγγελία δεν λέει τίποτα. Η παραγγελία αυτή θα πρέπει να ακολουθεί εμπορικούς κανόνες, πιστωτικούς κανόνες, έτσι να έχει ένα κάρο πάλι πράγματα από πίσω, προκειμένου τελικά να έχει και αποτέλεσμα. Έχουμε time coupons, που είναι ένας τρόπος προβολής εύκολος μέσα από το passbook ή από Android συσκευές, που μπορούμε να κάνουμε γνωστές στο ευρύ κοινό κάποια marketing activities που κάνουμε. Είναι τα στελέχη μας τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε ταξίδια επαγγελματικά ή εκτός εταιρείας, οπότε θέλουμε να συνδέονται και να παίρνουν online κάποια στατιστικά, τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά να τα παρακολουθούν σε επίπεδο ημέρας. Είναι ο χώρος του ίντερνετ, όπου το να φτιάξουμε πια μια εφαρμογή e-commerce χωρίς να έχουμε μια αντίστοιχη εφαρμογή e-commerce, ένα mobile application δηλαδή, το οποίο θα παίζει με τη γνωστή λογική μέσα από ταμπλέτες ή από smartphone, είναι ο μισός δρόμος πια. Έτσι, αυτή τη στιγμή πολύ περισσότεροι χρήστες μπαίνουν στο ίντερνετ από smartphone συσκευές, είναι γνωστό αυτό. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα κανάλια και φυσικά τα social media, δηλαδή το πώς παρακολουθούμε οργανωμένα με τις επιχειρησιακές διαδικασίες αυτές που πρέπει να βάλουμε. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε, έχουμε κάποιους λογαριασμούς εταιρικούς είτε στο Facebook είτε στο Twitter και θέλουμε να αποστάρουμε κάποιες καμπάνιες, κάποια marketing activities που κάνουμε. Αυτό πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες εσωτερικούς. Ποιος το φτιάχνει, ποιος το εγκρίνει, πότε ποστάρεται αυτό. Και αντίστοιχα μέσα στο CRM μας να μπορούμε να τραβάμε όλα τα σχόλια που κάνουν για μας, να μπορούμε να ψάξουμε με λέξεις κλειδιά ποιοι μιλάνε θετικά, ποιοι μιλάνε αρνητικά για εμάς και, εν πάση περιπτώσει, ποιοι είναι evangelists, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το σημείο είτε να τους κάνουμε band, να μην τους δίνουμε καμία σημασία έτσι σε αυτά που γράφουν. Το να λέμε δεν μας ενδιαφέρουν τα social media, δεν υπάρχουν. Έτσι, αυτού είναι σοφοκαμιλισμός. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του content management, δηλαδή πώς οργανώνω γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τις διαδικασίες της επιχείρησής μας και πώς αντίστοιχα αυτό μετά το προβάλλω στα διάφορα κανάλια που με βγάζουν έξω. Άρα λοιπόν πώς στείνω τις εμπορικές μου πολιτικές, ποιους κανόνες ακολουθούν πάνω σε αυτούς, πώς έχω το κωδικολόγιο μου, τα είδη μου, τις φωτογραφίες μου, τους τιμοκαταλόγους μου, τα στοιχεία των πελατών μου, τα οικονομικά του στοιχεία, τις συναλλαγές και πώς εκείνη τη στιγμή, πατώντας ένα save σε μια τιμή που άλλαξα ή σε ένα καινούργιο τιμοκατάλογο τον οποίο άλλαξα, πατώντας ένα κουμπί εκείνη τη στιγμή αυτόματα,
είτε είναι ο πολιτής μου με μια ταμπλέτα iPad που πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη να πάρει μια παραγγελία, είτε είναι κάποιος χρήστης που μπαίνει στην εφαρμογή e-commerce, είτε είναι κάποιος που μπαίνει στο e-shop στο οποίο έχω, είτε είναι κάποιος που μπαίνει στο κατάστημα το οποίο έχω, θα δει την καινούργια τιμή, τον καινούργιο τιμοκατάλογο και πάνω απ' όλα ξανά σε ένα ενιαίο υπηρεσιακό περιβάλλον. Ερχόμενος λίγο στο κομμάτι του SFA, στο οποίο θα επικεντρωθώ στο υπόλοιπο κομμάτι της παρουσίασης, και βλέποντας κάποια ωφέλη, ξεκινώντας έτσι από πιο στρατηγικά σε πιο καθημερινά, αν θέλετε. Μέχρι τώρα θέλαμε το ταλέντο του πολιτή, ήταν σημαντικό και τώρα το θέλουμε, έτσι, αλλά από την άλλη φτάνει αυτό. Η εταιρεία έχει κάποιες ανάγκες, έχει κάποιους στόχους. Θα πρέπει λοιπόν ο τρόπος που δουλεύει έτσι, να είναι ένας καλοκουρδισμένος οργανισμός που θα εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους. Και πολύ απλά, τι εννοώ. Συναντάμε έναν ανταγωνιστή ή έναν δεύτερο ανταγωνιστή σε μια εταιρεία. Από πίσω έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να στήσουμε τα workflow των επιχειρημάτων, αν θέλετε, των κινήσεων που πρέπει να κάνουμε, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με αυτό που θα συναντήσουμε. Και άρα λοιπόν θα πρέπει από πίσω να υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική που έχουμε στήσει στο CRM, για να μπορεί ακριβώς να μας βγάλει αποτελεσματικά και να βοηθήσει τον πολιτή σε οτιδήποτε χρειάζεται. Ένα άλλο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω και κάποια case study κατά διαστήματα, θα σας μιλήσω για το ένα μεγάλο project που έχουμε κάνει στη JTI στη Ρουμανία, με περισσότερους από 300 mobile χρήστες και μάλιστα με αρκετές διαδικασίες πάνω στο mobile, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν η εταιρεία έλεγε ότι εμένα αυτό που με νοιάζει είναι όταν μπαίνει ένας πολιτής σε ένα σημείο, το οποίο μπορεί να ήταν είτε κάποιο περίπτερο είτε κάποιο mini market, θέλω να κάνει πολύ συγκεκριμένα βήματα, τα οποία δεν θέλω να ξεφεύγει από αυτά. Δηλαδή μπαίνω μέσα και λέω, θέλω να κατεβάζω τα παραστατικά τα οποία έχουν λήξει και θέλω να με πληρώσεις. Άρα λοιπόν με το που μπω μέσα, πλήρωσέ μου κάποια παραστατικά. Καταχωρώ λοιπόν μια εισπράξη. Αφού περάσει η εισπράξη, αυτόματα λοιπόν το workflow στο mobile σου φέρνει την επόμενη κίνηση, η οποία σου λέει κάνε απογραφή στο ράφι, στο σημείο, να δεις τι stock έχω. Αφού τελειώσει την απογραφή, εκείνη τη στιγμή αυτόματα σου κάνει πρόταση τι πρέπει να αναπληρώσεις. Αφού τελειώσεις αυτό, θα πρέπει να δεις από τις προσφορές που τρέχουν, να του μιλήσεις για τις προσφορές και να δεις αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και από εκεί για να βάλεις και παραγγελία. Αφού ολοκληρώσεις αυτό το βήμα, το επόμενο βήμα είναι να κάνεις καταγραφή του ανταγωνισμού. Η οποία καταγραφή του ανταγωνισμού, θα δούμε και παρακάτω κάποια slide, μπορεί να είναι είτε του στήλου Α είναι επικίνδυνος ή λιγότερο επικίνδυνος σε αυτό το σημείο, αν δεν έχω πολύ χρόνο, είτε όμως μπορεί να φτάσεις ακόμα και στο σημείο να καταγράψεις αναλυτικά το πόσα πρόσωπα έχει στο ράφι, τι τιμές έχει, έτσι μπορεί να φτάσεις δηλαδή σε πολλή λεπτομέρεια. Και το τελευταίο, αφού τελειώσεις και αυτό το βήμα, έχεις ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι μια καταγραφή τάσεων της αγοράς, όπου εκεί πέρα σου λέει λοιπόν ότι θα ήθελα να καταγράψεις και κάποιες απαντήσεις που είναι πολύ σημαντικές για μένα, για να μπορώ να δω έγκαιρα τι αλλαγές πρέπει να κάνω. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέει έχω 7.000 σημεία που επισκέπτομαι και έχω 40 πολιτές από την άλλη και ρωτάς με ποια λογική τα επισκέπτεσαι αυτά τα 7.000 σημεία και πώς την απάντηση ο πολιτής ξέρει. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ο πολιτής δεν ξέρει πια. Έτσι, και δεν ξέρει πια γιατί όλους μας, και μιλάω πιστεύω και εγώ από ιδία πείρα, υπάρχουν κάποιοι πελάτες οι οποίοι είναι πιο εύκολοι στην επικοινωνία, κάποιοι που είναι πιο δύσκολοι. Σε κάποιους μας αρέσει να πηγαίνουμε πιο συχνά, σε κάποιους λιγότερο συχνά. Την εταιρεία όμως δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί ο πελάτης Α να είναι στριφνός, αλλά είναι πολύ σημαντικός. Και άρα λοιπόν να πρέπει οπωσδήποτε να τον πηγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα να τον επισκεπτόμαστε. Ενώ κάποιον άλλον, τον οποίο τα αποτελέσματα έρχονται και μας δείχνουν ότι δεν είναι σημαντικοί. Εμείς δυστυχώς λόγω συνήθειας ή επειδή ίσως κάποια στιγμή ήταν καλός πελάτης, εξακολουθούμε και πηγαίνουμε πολύ συχνά εκεί. Άρα λοιπόν για μας εδώ μπαίνει η έννοια του visit plan που λέει τι, έχω μια χύτρα με παραμέτρους που πετάω μέσα τη σπουδαιότητα του πελάτη, πότε τον επισκέπτηκα τελευταία φορά, τι κύκλο επίσκεψη θέλω να έχω, ανάλογα μάλιστα με την εποχή. Μπορεί να έχω ένα γιατρό στο Ηράκλειο που είναι σημαντικό στο καλοκαίρι, ενώ αντίστοιχα το χειμώνα δεν χρειάζεται να πηγαίνω τόσο συχνά, ή ένα φαρμακείο. Και από την άλλη έχουμε τον εργάσιμο χρόνο του κάθε συνεργάτη μας, ποιο είναι το ωράριό του, ποιες ώρες δουλεύει, ποιες δεν δουλεύει, πότε λείπει με άδεια, πότε λείπει με κάποια εκπαίδευση ή με κάποια ημερίδα όπως σήμερα εδώ πέρα. Και έρχεται λοιπόν το σύστημα και μας προτείνει έτσι, το πώς θα πρέπει να επισκεφτούμε αυτούς τους πελάτες και μάλιστα μετά να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Φτιάχνουμε λοιπόν, με λίγα λόγια, ετοιμάζουμε το visit plan, μας βγάζει τις προτάσεις, τις δεχόμαστε και μετά παρακολουθούμε τα αποτελέσματα. Και ενδεικτικά κάποιες οθόνες, μπορώ να βάλω λεπτομέρειες, τι ώρα θέλει, ποια μέρα θέλει κάποιος να με επισκέπτεται, πόση ώρα περίπου διαρκεί κάθε συνάντηση, αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα συγκεκριμένη για κάποιον από τους πελάτες. Σε ένα calendar μετά να προβάλλονται με drag and drop να κάνω τις αλλαγές και μετά να έρχομαι και να παρακολουθώ το στόχο μου που έχω βάλει ένα πλάνο με ένα dashboard και να μπορώ να παρακολουθήσω, εντάξει, το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι ένας πελάτης π.χ. που τον έχω επισκεφτεί τρεις φορές ήταν τρίτος αντίστοιχα σε τζίρο που μου έκανε. Άρα λοιπόν να το λάβω υπόψη μου την επόμενη φορά και να διαφοροποιήσω τα πλάνα μου.
Μια άλλη σημαντική ενότητα είναι πώς παρακολουθώ τα νούμερα τα οποία συλλέγω. Υπάρχουν νούμερα λοιπόν τα οποία συλλέγουμε και θέλει κάποια στιγμή η διοίκηση να μπορεί εύκολα με εργαλεία να τα αναλύσει αυτά τα νούμερα για να κάνει στρατηγική πάνω σε αυτά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να μπορώ, τα dashboards μου δίνουν μια τέτοια δυνατότητα, να μπορώ με μια εικόνα σε λίγα δευτερόλεπτα να δω αν θέλετε τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπω στη λεπτομέρεια. Μπορώ λοιπόν πολύ απλά με κάποια δείγματα τώρα σαν και αυτά που βλέπουμε. Μπορώ π.χ. να δω που έχω κάνει πωλήσεις, ανάλογα με το μέγεθος του bubble να βλέπω το μέγεθος των πωλήσεων, το τζίρο, και ανάλογα με το χρώμα να βλέπω σε σχέση με το budget που είχα κάνει ή με αυτά που περίμενα που βρίσκομαι. Να μπορώ να παρακολουθήσω και να συγκρίνω ανά πάσα στιγμή εύκολα χρονιές μεταξύ τους. Είναι και πολύ στη μόδα και όλες να συγκρίνουμε το 12 με το 6 και όχι το 12 με την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν να μπορώ να κάνω συγκρίσεις, να δω ποιοι είναι οι κορυφαίοι πελάτες μου, ποια είναι τα κορυφαία είδη μου, πώς διαμορφώθηκαν εκείνη τη στιγμή. Να μπορώ να δω με μια ματιά, όπως το παράδειγμα, ότι είμαι στο 82% σε σχέση με πέρυσι, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι στο τρέχον τρίμηνο και ιδιαίτερα στο τρέχον μήνα, που είμαι πολύ χαμηλά. Και όλα αυτά βέβαια μετά, άμα θέλω, να μπορώ να τα κάνω drill down, να τα αναλύσω και σε οποιαδήποτε μορφή, αντίστοιχα να βλέπω τους πολιτές μου, τις εκτόσεις που κάνουν, να βλέπω σε ποια σημεία πήγαν και δεν πήραν παραγγελίες. Να μπορώ δηλαδή ανά πάσα στιγμή να έχω μια οθόνη που μου δείχνει μια συνοπτική λεπτομέρεια, που μετά μπορώ να δω τη λεπτομέρειά της σε μεγάλη, σε όσο βάθος και αν θέλω. Ένα άλλο παράδειγμα είναι σε περιπτώσεις όπου αναφερόμαστε, που για κάποιο λόγο ο δειγματισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, δηλαδή για κάποιο λόγο η φωτογραφία του είδους, αν θέλετε, μπορεί να αντικαταστήσει κάποιες βαλίτσες που πιθανά κουβάλαγα μαζί μου, είτε με φυλάδια είτε με δείγματα. Εδώ έχουμε. Και βέβαια να έχουμε και μια σύγχρονη εικόνα στον πελάτη. Εδώ έχουμε ένα case study του Φακαντόρο, όπου εδώ πέρα είχαμε τα εξής θέματα. Εκτός από το γενικά, το ότι θέλαμε αποτελεσματικότερη παρουσίαση, υπήρχαν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία κάναν τη λύση του SFA πολύ σημαντική. Το ένα ήταν ότι επειδή κουβαλάγανε 2 και 3 βαλίτσες, είχαν πολύ μεγάλο κόστος ασφάλειας και υπήρχαν και πολλά περιστατικά με κλοπές. Και άρα έφτασε σε ένα σημείο, μάλιστα μετά από ένα περιστατικό που είχε γίνει, να μην βρίσκουν και πολιτές για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Το δεύτερο πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι το δείγμα, όταν παίρνεις, παραδείγματος χάρη, ένα σκουλαρικάκι ή γενικά ένα διαμαντάκι που θες να δείξεις, αυτό ακόμα και πραγματικό, άμα είναι, έχει ένα περιορισμό στο να το δεις στη μεγάλη λεπτομέρεια. Ενώ, άμα έχεις μια φωτογραφία υψηλής ανάλυσης, κάνοντας zoom in, zoom out, μπορείς να έρθεις και να δεις πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια, έτσι, από ότι ήταν ακόμα και το πραγματικό δείγμα. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν ένα project το οποίο έφερε πολύ σημαντικά ωφέλη. Και εκτός από τα κλασικά για άμεσο προγραμματισμό της παραγωγής, παραγγελιοληψία, καλύτερη εικόνα, στοιχεία online για τον πελάτη, έλυσε και όλα αυτά τα θέματα που σας είπα, δίνοντας σημαντικά ωφέλη στην εταιρεία. Ανά πάσα στιγμή, βέβαια, πριν μπούμε πια, θέλουμε να έχουμε μια online εικόνα, ποιο είναι το στάτους του πελάτη. Μας χρωστάει, δεν μας χρωστάει, ποια είναι τα ανοιχτά του, ποιο είναι το εμπορικό του υπόλοιπο, ποιο είναι το λογιστικό του, κάθε πότε πληρώνει. Τι τζίρο μας έχει κάνει φέτος, τι πέρυσι, τι μας έχει κάνει πέρυσι αντίστοιχο διάστημα. Είναι μια σειρά λοιπόν πληροφορίες, τις οποίες πριν μπούμε μέσα θα πρέπει να τις ξέρουμε, να τις έχουμε μαζί μας και ανά πάσα στιγμή κιόλας κατά τη διάρκεια της κουβέντας να μπορεί, άμα χρειαστεί, να ανατρέξουμε κιόλας εκεί πέρα. Γιατί μπορεί να αρχίσουμε και να ακούσουμε, όπως και ερωτήματα του στείλω, ότι πλήρωσα το πρωί, πλήρωσα χθες. Οπότε να χρειαστεί εκείνη τη στιγμή ακόμα και online να δούμε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Έχω λοιπόν γενικά το site του πελάτη, έχω έτοιμη τη δυνατότητα να ανατρέξω από το site του και το mail του, μέχρι να δω πολύ αναλυτικά ποιες συναντήσεις έχω κάνει μαζί του, πότε ήταν, τι είπαμε, τι παραγγελίες παίρνω, ποια είναι η συνήθη γκάμα που ψωνίζει και μια σειρά από άλλα τέτοια χαρακτηριστικά. Παραγγελιοληψία. Η παραγγελιοληψία πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα υποβοηθάται από το σύστημα, θα είναι προτινόμενη και θα είναι γρήγορη, γιατί αν πάω στις περισσότερες δουλειές και αν πάω, ο χρόνος που μου δίνουν είναι πάρα πολύ μικρός. Και βέβαια θα πρέπει να εκμεταλλεύεται τις εμπορικές πολιτικές, οι οποίες εμπορικές πολιτικές, πιστέψτε με, τον τελευταίο καιρό γίνονται ακόμα πιο περίπλοκες. Άμα πάρεις αυτό, έχεις και 2 δώρα. Άμα πάρεις το άλλο, έχεις 3%. Άμα πάρεις παραπάνω και 5%. Και όλα αυτά έχουν αρχίσει λοιπόν κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, την ώρα που την κάνω, να μπορούν να εφαρμόζουν εμπορική πολιτική και να βλέπει ακριβώς ο πελάτης ποια είναι η έκπτωσή του, η ακριβής, και μάλιστα εκείνη τη στιγμή μετά από λίγο και στο mail του, έτσι να έχει πάει και η προπαραγγελία και να μπορεί να δει αναλυτικά τι έχει παραγγείλει. Κριτήρια που μας βοηθάνε, η γκάμα του πελάτη, πολύ σημαντικό. Να μπορούν παραμετρικά να πούμε π.χ. τα κοινά είδη, τα συνήθη είδη δηλαδή που έχεις βάλει στις τελευταίες 3 παραγγελίες ή τις τελευταίες 60 μέρες. Άρα λοιπόν να προφορτώνονται κάποια στοιχεία και πάνω σε αυτά να αυξομειώνω πράγματα. Ναι. Να μπορώ να
Πάρω παραγγελία με φωτοκατάλογο, εδώ είναι ένα δείγμα από την εγκατάστασή μας στην εταιρεία Παπαέλληνας, όπου ουσιαστικά ξεφυλίζω το κατάλογο, μπορώ να δω τιμές, μπορώ να δω online stock, μπορώ να δω τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους, να εφαρμόσω τις εμπορικές πολιτικές, να μπω στην γκάμα του πελάτη και να του πω ότι έχεις παραγγείλει τα 3 από τα 15 είδη που συνήθως παραγγέλνεις, και άρα λοιπόν εκεί πέρα να προσπαθήσω να σπρώξω και άλλες πωλήσεις, και ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, παρότι είναι iPad, να μπορώ με κάποιο σκάνερ, αν θέλω Bluetooth, να μπορώ και να σκανάρω για να μπορέσω να αυτοματοποιήσω περισσότερο τις διαδικασίες μου. Μερικά τα περνάω γρήγορα για την παρακολούθηση του ανταγωνισμού που σας είπα, να μπορώ να έχω αντίστοιχα ένα dashboard που να μπορώ να παρακολουθήσω αναλυτικά που κινδυνεύω, σε ποιες περιοχές, από ποιους ανταγωνιστές, και άρα λοιπόν να στρέψω το ενδιαφέρον μου εκεί πέρα. Οι έρευνες και τα ρευματολόγια είναι πολύ σημαντικά, να μπορώ ευέλικτα να στήσω ερωτήσεις, να δω τα αποτελέσματα σε πίτες και με drill down να δω ποιοι ήταν αυτοί που απαντήσαν έτσι σε ερωτήσεις. Και όταν λέμε ερωτήσεις, μπορεί να είναι με τη μορφή των συνεντεύξεων που είναι σημαντικές, αλλά μπορεί να είναι και με τη μορφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Δηλαδή, θέλω αυτή τη στιγμή να μπούμε στα 1000 μεγαλύτερα φαρμακεία και να καταγράψετε πόσα τετραγωνικά είναι, πόσοι δουλεύουν, πόσα μέτρα ράφη έχει. Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο που το στείνεις, το αναθέτεις και βλέπεις τα αποτελέσματα με πολύ εύκολο τρόπο. Εδώ πέρα αντίστοιχα, τις ερωτήσεις και με drill down να δεις ποιοι έχουν απαντήσει έτσι. Υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα πράγματα. Επίγουσα κλείσει ποιος είναι ο κοντινότερος πολιτής, ο κοντινότερος συνεργάτης για service για να στείλουμε. Να μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Google Maps να μου κάνει, να με οδηγήσει σε κάποια σημεία, να δώσει ακτίνα 10 χιλιόμετρων που είναι οι περισσότεροι πελάτες μου ή κάποιος πελάτης όταν έχω κάποιο κενό για να εκμεταλλευτώ το χρόνο μου. Να μπορώ να επιβεβαιώνω το χρόνο παρουσίας σε ένα ραντεβού, να αρχίσω πια και να βλέπω πραγματικά πόσο χρόνο τρώνε οι συνεργάτες μου στους πελάτες, και όντως σε κάποιους πελάτες μπορεί να είναι περισσότερο, σε κάποιους άλλους λιγότερο. Άρα λοιπόν αυτό θα με βοηθάει και στον προγραμματισμό. Και ανά πάσα στιγμή βέβαια σε αρεμικά στοιχεία και KPIs για να μπορώ να παρακολουθήσω αναλυτικά πώς πάω. Εμάς λοιπόν, για να κλείσω, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γενικά το να μιλάμε για mobile B2B, όπως σας είπα, είναι η κορφή του παγόβουνου, απαιτεί πολύ σημαντικές διαδικασίες. Απαιτεί στιβαρό back office, απαιτεί προγραμματισμό για να έχει νόημα, εκτέλεση σωστή και εν συνεχεία επανασχεδιασμό και αλλαγή της στρατηγικής μας, η οποία πρέπει να είναι πια ευέλικτη και να μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ.